Αν ζητούσες να έρθω στο μικρό σου τ' αστέρι, αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει, έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωράει. Στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατάς σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου, κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ανταποκριθήκατε απόψε στην πρόσκλησή μας και βρίσκεστε ανάμεσά μας. Την απόψινή βραδιά τιμούμε την παρουσία σας ο βουλευτής Αχαΐας κύριος Νίκος Νικολόπουλος, η αντιδήμαρχος Αιγίου κυρία Άννα Σουφλή, εκπρόσωπος του Δήμου Αιγίου, ο δήμαρχος Συμπολιτείας κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο δήμαρχος Διακοπτού κύριος Στάκης Βασιλείου, ο Αντινομάρχης Υγείας κύριος Γεράσιμος Φεσιάνης, η πολιτευτής Αχαΐας κυρία Μαρία Τσουκαλά, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου κυρία Νίκη Μαλεβίτη, ο Νομαρχιακός Σύμβουλος κύριος Άγγελος Γεωργακόπλος. Έχουμε τις ευχές από τον κύριο Δημήτρη Καμνάκη, ο οποίος αν και ήθελε να παρευρεθεί μια μικρή αδιαθεσία τον κράτησε μακριά, και τις ευχές από τον κύριο Λονίδα Μαυρουδί, ο οποίος είναι αδιάθετος. Κύριος Στόλιος, Νομαρχιακός Σύμβουλος, συγγνώμη. Είναι μεγάλη χαρά για μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας η παρουσία σας εδώ, που έχουν στόχο απόψε να σας εκπλήξουν ευχάριστα. Τη θεατρική μας προσπάθεια την ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια. Κάθε φορά κάνοντας και ένα βήμα παραπάνω, σεβόμενοι πάντοτε τις ιδιαιτερότητές μας, τις ειδικές ικανότητές μας, τις ανάγκες μας, αλλά και τα συναισθήματά μας. Ο μικρός πρίγκιπας για μας αποτέλεσε μια πρόσκληση, διαφορετική από τις προηγούμενες. Ελπίζουμε να ταξιδέψετε μαζί του. Παρακαλούμε να είστε επί οικείς. Μικρά εδώ που μένω και να ήθελα δεν θα μπορούσα να πήγαινα πολύ μακριά. Αυτό δεν με νοιάζει, δηλαδή δεν θα με νοιάζει αν είχα ένα φίλο. Όσο και να κοπιάσω με τις κύριες δουλειές που πρέπει να κάνω ολομόναχο στο πλανήτη μου. Εδώ αν είχα κάποιον να κουβεντιάσουμε το ηλιοβασίλεμα, δεν θα την ένιωθα την κούραση. Εδώ δεν υπάρχουν παρά γριολούλουδα και φιντάνια παπά.
Επειδή ο πλανήτης μου είναι το Σοδούλης, έστω και ένα μόνο μπαμπαμ θα το καταστρέψει με τις τεράστιες ρίζες του, αν δεν προλάβω να το ξεριζώσω. Μόλις πηθώ κάθε πρωί, πρέπει να πιάσω από τη στήρη και φτιάρι, να συγυρίσω. Πρέπει να περιποιούμε τα καλά βλαστάρια και να ξεριζώνω τα κακά. Να τώρα με την ανατολή του ηλίου πρέπει να στρωθώ στη δουλειά. Ούτε μια μέρα δεν μπορείς να τεμπελιάσεις ή να αναβάλεις για αργότερα την εργασία σου. Ο τόπος μου είναι τόσο μικρός που δεν έχει καν όνομα. Εγώ πάντως κάπως έπρεπε να τον βαφτίσω και τον βάφτισα πατρίδα. Σε αυτό εκεί το αστέρι ζει ένα μικρό ξανθό αγόρι. Γνώρισα το μικρό πρίγκιπα χωρίς να μάθω από την αρχή ποιος ήταν και από πού ερχόταν. Τις ερωτήσεις τις έκανε μόνο αυτός και τις δικές μου ερωτήσεις έβγαζε να μην τις ακούει. Όμως, καθώς περνούσαν οι μέρες, από σκόρπιες κουβέντες του άρχισα να καταλαβαίνω πως ο πλανήτης του μικρού πρίγκιπα ήταν μικρός. Λίγο πιο μεγάλος από ένα σπίτι. Ένας από τους χιλιάδες πλανήτες που τους βλέπει κανείς μόνο με το τηλεσκόπιο. Και τώρα πια είμαι σίγουρος πως ο πλανήτης του μικρού πρίγκιπα ήταν ο αστεροειδής Β612 που τον ανακάλυψε ένας Τούρκος αστρονόμος. Ο Β612 είναι τόσο μικρός που δεν φαίνεται ούτε τη νύχτα. Βρίσκεται όμως πάντα εκεί ψηλά. Αχ, μόλις τώρα ξύπνησα. Με συγχωρείτε, δεν έχω ακόμα ακτινιστεί. Τι όμορφα που είσαι και πώς μοσκοβολάς. Συμφωνώ. Γεννήθηκα τη στιγμή. Γιώργο και ήλιος. Θα ρω πως είναι η ώρα για το γέφα μου. Έχετε κολλώσει να μου φροντίσετε. Διψώ. Αμέσως. Στη διάθεσή σας. Όποτε το έχετε ανάγκη. Κανένα δεν έχω ανάγκη. Όπως βλέπετε, νιώθω 4 μέρα κάθια. Και μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου. Ας κάνουν πως έχουν οι τίγρεις με τα νύχια τους και θα δουν ότι έχουν εντοπίσουν. Εδώ δεν έχει τίγρεις στο πλανήτη μου. Και ύστερα οι τίγρεις δεν τρώνε χόρτα. Εγώ δεν είμαι χόρτο, με φύγετε. Συγγνώμη, δηλαδή εννοούσα. Δεν φοβάμαι καθόλου τις τίγρες. Αλλά σε καίρω με τα ρεύματα. Δεν σας βρίσκει κανένα παραβάν. Με έφερε σποράκι. Ο άνεμος από όλο τόπο, όπου κάνει ζέστη, εδώ που ζείτε, κάνει πολύ κρύο. Οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλά. Το βράδυ, μάλιστα, να μου βάλετε κάτω με μια γυάλα. Τι έχει τέλος πάντων αυτό το παραβάν, θα το φέρετε ναι ή όχι. Θα το είχα φέρει, αλλά μιλούσατε. Αν παραμιλείτε, αντίο σας. Να ξέρετε, σε έχω ανάγκη. Καλέ, που με έφερε εδώ άνεμος. Εντελώς σηματός αυτός ο πλανήτης. Άδικα θα πάει η ομορφιά μου. Εγώ είμαι ξεμενικό άρθος και αξίζω πολλούς θαυμαστές. Εδώ, έλλει μια. Ένας θαυμαστής και αυτός μικρός και αδίεξιος. Θα οδηγόταν ο οικισμός μου, αν μάθαινα ότι ήμουν πολύτιμος. Αργήσατε. Επειδή σου κάθε, για να κρυώσω. Ακούσε πως φύγω. Σκεφτόμουν, αν είχαμε εδώ ένα αρνί, θα βοηθούσε βοσκώντας τα μπαμπαμ. Κι εγώ θα πρόσεχα, μη φάει τα καλά βλαστάρια. Έτσι πιστεύα και ευχόμουν να έρθει κάποιο. Τώρα όμως θα βρίσκω επικίνδυνο. Ανησυχώ, μη σας κάνει κακό. Τα αρνάκια θα βοηθώ. Εγώ που θα φάω καθόλου τη θηρία. Έχουν νύχια φοβερότερα δικά τους. Κοιτάξτε, έχω 3 μαγκάθια. Τι κρατάτε εκεί? Τη γυάλα που μου ζητήσατε. Παραβάν ζήτησα. Τώρα η γυάλα είναι άχρηστη. Είπα, θα χρειάζεται το βράδυ. Δεν με καταλάβατε. Φαίνεται, όταν μιλάμε με την ίδια γλώσσα, αφήστε κάτω τη γυάλα και παρακαλώ κάτω πιο πέρα. Έχω ανάγκη από φως και εσείς με σκιάζετε. Αν σας ενοχλώ, μπορώ να φύγω.
Και να αφήσω στη διάθεσή σας ολόκληρο τον πλανήτη. Μια σταλιά, ναι, έτσι γελιώς. Όπως θέλετε. Πριν φύγω, θα καθαρίσω τα ηφαίστεια, θα ξεριζώσω ακόμα και την πιο μικρή ρίζα Μπαμπάμ και θα σας περιποιηθώ μια τελευταία φορά. Ελπίζω να με αποχαιρετήσετε. Είμαι πολύ λυπημένος. Αντίο. Ήμουν ανόητο. Σου ζητώ συγγνώμη. Κοίταξε να είσαι ευτυχισμένος. Σε αγαπώ. Να το κατάλαβες από το δικό μου φταίξιμο. Δεν έχει σημασία. Κι εσύ στάθηκε στο ίδιο ανόητο με μένα. Λόγια, λόγια, λόγια. Κοίταξε να είσαι ευτυχισμένος. Πάρε και τη γυάλα. Μα, δεν διπλιάστο. Μα ο βραδινός αέρας. Δρύμιδα και το συναχωμένο. Το δωρό της ενεργάκης νύχτας θα μου κάνει καλό. Λουλούδι είμαι. Όμως τα ζώα... Αν θέλω να πιάσω οικονομίες σπιταλούδες, θα χρήσανε εκτό δύο-τρεις κάμπιες. Ποιος άλλος θα με επισκεφτεί. Μην χάσω μεράς. Αποφάσισε να φύγεις. Πήγαινε. Αντίο. Αντίο. Ξεκίνησε ο μικρός πρίγκιπας, πετώντας με τα φτερά των αποδημητικών πουλιών. Και επειδή λακταρούσε τόσο πολύ να γνωρίσει τον κόσμο, σταμάτησε στο πρώτο πλανήτη που βρήκε μπροστά του. Κουράστηκα. Είμαι πιο βαρύς από πουλί και δεν με σηκώνει ο αέρας. Α, πέφτω. Και αν ποτέ θελήσω να ανεβώ πάλι, αφού κατεβαίνω με τόσο κόπο, θα μπορέσω να υψωθώ ποτέ με το βάρος του κορμιού μου. Ποτέ. Ίσως δεν έπρεπε να είχα φύγει. Σίγουρα δεν έπρεπε να παίρνω στα σοβαρά τα λόγια ενός τριαντάφυλλου. Τα λουλούδια δεν πρέπει να τα ακούς. Πρέπει να τα βλέπεις και να τα μυρίζεις. Το δικό μου σκοβολούσε ολόκληρο τον πλανήτη μου. Μα εγώ δεν ήξερα να το χαρώ. Δεν στάθηκα αξίως να καταλάβω τίποτα. Θα έπρεπε να το κρίνω από τις πράξεις του και όχι από τα λόγια του. Με γέμισε μοσκοβολιά και φως. Θα έπρεπε να μαντέψω την τρυφερότητα κάτω από τις μικρές πονηριές του. Τα λουλούδια είναι τόσο αντιφατικά τώρα με τα ταξίδια μου. Φαντάζομαι ότι θα μεγαλώσω και άμα μεγαλώσω ίσως βρω έναν τρόπο να γυρίσω κοντά του. Ίσως βρω ένα φίλο να με βοηθήσει. Θα ψάξω. Να, μπορεί να γίνει φίλος και οδηγητής μου. Αυτός ο κύριος. Αμπά, έρες υπήκος. Για πλησίασε. Μα πώς με ξέρει, αφού δεν με έχει ξαναδεί. Μη χασμουριάσε μπροστά στο βασιλιά. Απαγορεύεται. Με συγχωρείτε. Δεν το ήθελα. Είχα κάνει μακρύ ταξίδι και δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ας είναι. Τότε σε διατάζω να χασμουριθείς. Χασμουρίσου. Δεν μπορώ. Δεν μου έρχεται. Ωραία. Τότε σε διατάζω να χασμουριέσαι πότε. Μπορώ να καθίσω. Σε διατάζω να καθίσεις. Μπορώ να ρωτήσω. Σε διατάζω να ρωτήσεις. Μπορώ. Σε διατάζω να μπορείς. Είσαστε βασιλιάς. Και δεν είμαι βασιλιάς. Και ποιον κυβερνάτε. Τα πάντα. Δηλαδή κυβερνάτε και τα άστρα. Είπα τα πάντα. Και τα άστρα σας υπακούν. Και δεν με υπακούν. Δεν έχουμε ενυπακοή. Αχ, κάτε μου μια χάρη. Διατάξτε τον ήλιο να βασιλέψει. Θέλω τόσο πολύ να δω ένα ηλιοβασίλεμα. Το μυστικό της εξουσίας είναι η λογική. Ποτέ δεν ζητάω παράλογα πράγματα από τους υπηκόους μου για θα κάνουν επανάσταση. Με υπακούν επειδή οι διαταγές μου είναι λογικές. Και το ηλιοβασίλεμά μου. Το ηλιοβασίλεμά σου
θα το έχεις. Θα το απαιτήσω εγώ. Όταν συμπήκες, θα είναι ευνοϊκές. Και πότε θα γίνει αυτό? Σαν έμπειρος κυβερνήτης, νομίζω πως οι κατάλληλες συνθήκες για απόψε είναι στις 7:47 ακριβώς. Α, καλά τότε. Να πηγαίνω. Όχι, όχι, στάσου, μη φεύγεις. Θα σε κάνω υπουργό. Τι υπουργό? Υπουργό, υπουργό, υπουργό της δικαιοσύνης. Και τι θα κάνω? Θα κρίνεις, θα δικάζεις. Και ποιον θα δικάσω? Εδώ δεν υπάρχει κανείς. Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν έχω κάνει ακόμα την περιοδία του βασιλείου μου. Εγώ κοίταξα κιόλας. Δεν υπάρχει κανείς. Τότε να κρίνεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ πιο δύσκολο από το να κρίνεις τους άλλους. Εγώ μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου όπου και αν βρίσκομαι. Δεν έχω ανάγκη να κατοικώ εδώ. Φεύγω. Στάσου, κάπου εδώ πρέπει να τριγυρίζει ένας ποντικός. Τον ακούω καμιά φορά τις νύχτες. Αυτό θα δικάζεις. Και για να περνάει η ώρα σου, μια θα το καταδικάσει θάνατο και μια θα του δίνεις χάρη. Εμένα δεν μ' αρέσει να καταδικάζω σε θάνατο. Καλύτερα να πηγαίνω. Και αφού σας αρέσουν οι λογικές διαταγές, διατάξτε με να φύγω. Νομίζω πως οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αν φύγεις χωρίς αξίωμα, θα πάψεις με εισιπικός μου. Θα σε κάνω προβλητή μου. Τι θα πει αυτό? Όπου πας, θα λες ότι είμαι ο μόνος βασιλιάς στον πλανήτη μου. Δηλαδή, μονάρχης. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία. Σε διατάζω να φύγεις, προβλητή μου. Αμέσως. Παράξενη είναι η μεγάλη. Εγώ θα επισκεφθώ όσους πλανήτες μπορώ. Πρώτον για να έχω κάποια απασχόληση και δεύτερον για να μορφωθώ. Να μάθω τα αστέρια. Αν ο βασιλιάς ήταν στο αστέρι 325, ίσως είναι αυτός το 326. Ποιος ξέρει ποιο θα γνωρίσω εκεί. Ίσως έναν αληθινό φίλο. Ω, επίσκεψη ενός θαυμαστή μου. Καλώς τον θαυμαστή μου. Και εσείς με γνωρίζετε, χωρίς να με έχετε ξαναδεί. Περίεργο. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Τι άλλο κοτοκαπέλο που φοράτε? Είναι για να χαιρετάω. Όταν με χειροκροτούν, βγάζω το καπέλο μου και χαιρετώ. Δυστυχώς δεν περνά ποτέ κανείς από εδώ. Άρα δεν έχω την ευκαιρία. Τώρα όμως ήρθες εσύ και μπορώ να χαιρετώ με τις ώρες. Μπρος, ξεκίνα. Τι πρέπει να κάνω? Χτύπα τα χέρια σου το ένα με το άλλο. Γουστόζικο παιχνίδι. Μονότονο παιχνίδι. Όμως θα είχε ίσως πλάκα αν έπεφτε το καπέλο. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να πέσει το καπέλο? Τι είπες, ότι με θαυμάζεις? Δεν με ακούσατε. Στα αλήθεια με θαυμάζεις πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει θαυμάζεις. Θαυμάζεις σημαίνει να αναγνωρίσεις πως είμαι ο πιο όμορφος, ο πιο κομψός, ο πιο πλούσιος, ο πιο έξυπνος άνθρωπος του πλανήτη. Μα είσαστε ολομόναχος πάνω στον πλανήτη σας. Άρα συμφωνείς για τους υπερθετικούς. Τι σημαίνει υπέρ αυτό που είπατε? Συμφωνείς ότι είμαι ο πιο, ο πιο, ο πιο, ο πιο, ο πιο... του πλανήτη σας. Συμφωνώ. Άρα με θαυμάσεις. Γιατί σας ενδιαφέρει αυτό τόσο πολύ? Για να θες να ξέρεις τι με ενδιαφέρει, με θαυμάσεις.
Πάρτε το όπως θέλετε. Το παίρνω όπως είναι, μα επιθυμώ και να το ακούσω. Σας θαυμάζω. Αυτό δείχνει την εξυπνάδα σου. Σε συγχαίρω. Ευχαριστώ. Μα τώρα πρέπει να φύγω. Στείλε μου τον επόμενο θαυμαστή. Περιμένουν ουρά. Μόνο που έχασαν κάπου τον δρόμο. Και έτσι έφυγε πάλι ο μικρός πρίγκιπας και πάλι ταξίδεψε και έφτασε στον επόμενο πλανήτη. Εκεί κατοικούσαν δύο άνθρωποι που έπιναν και όλο έπιναν και ήταν πάντα μεθυσμένοι. Λοιπόν, οι μεγάλοι είναι πολύ παράξενοι. Προτιμούν να κάθονται μοναχοί παρά να ψάξουν να βρουν ένα φίλο και αν πάει κοντά τους κάποιος από μόνος του χωρίς καν να προσπαθήσουν και να ψάξουν. Τότε τι κάνουν, δεν το ρωτούν ποιος είναι, τι λαχταρά και τι πιστεύει. Αλλά του λένε ποιος θέλουν να είναι εκείνοι με το ζόρι. Φυσικά αυτός βαριέται και φεύγει. Δηλαδή τι δουλειά έχω τώρα εγώ, να είμαι επίκοος ή θαυμαστής. Α, πέφτω, ας βιαστώ να κατέβω κάπου. Πριν πιαστούν ολότελα τα χέρια μου. Απορώ, την καρδιά μου, να πόνα και να κουρά μου, να πω ανεγίνα. Βίβα, καλά τσάτια. Τι κάνετε εκεί? Πίνουμε. Και γιατί πίνετε? Ετοιμάζουμε. Τι να ξεχάσετε, το λουλούδι σας? Αν είναι έτσι τότε να πιω κι εγώ, που άφησα το λουλούδι μου μόνο του πολύ μακριά και δεν γίνεται πια να το φτάσω. Ήδη μάμε, μπράζουμε. Κλέπουμε. Και γιατί τρέπεστε? Πίνουμε. Πίνουμε. Δηλαδή πίνετε για να ξεχάσετε ότι πίνετε? Βίβα. Ευχαριστώ για την κουβέντα, αλλά πρέπει να φύγω. Αντί για. Γεια! Ή εγώ είμαι κουτός, ή οι μεγάλοι είναι κουτί. Μπαίνουν σε ένα κύκλο και δεν μπορούν πια να βγούνε. Πίνω, ξεχνώ, θυμάμαι. Πίνω, ντρέπομαι και τελειώνει η μέρα. Και ο χρόνος και η ζωή τους μέσα στο κακό κύκλο. Σφίχτηκε η καρδιά μου. Ας κάνω μια προσπάθεια να ανεβώ και να σταθώ εκεί. Μπορεί ο 328 να είναι ο καλύτερος πλανήτης. Και έτσι έφυγε ο μικρός πρίγκιπας και άφησε πίσω του το βασιλιά, το ματαιόδοξο και το μπεκρί. Και πάλι ταξίδεψε και έφτασε στον επόμενο πλανήτη που τον κατοικούσε ένας πολύ άσχολος επιχειρηματίας. Τρία και δύο μας κάνουν πέντε και αυτά μας κάνουν... Καλημέρα σας! Το τσιγάρο σας έσβησε! Πέντε και αυτά 12, καλημέρα! 12 και 3, 15. 15, 22, 28, δεν έχω καιρό να το ξανανάψω. Μας κάνουν λοιπόν 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια τι? Πώς, ακόμα δώσε 500 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πια τι, έχω τόσο δουλειά. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν χάνω τον καιρό μου σε χαμάρες, 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια τι? 54 χρόνια που κατοικώ σε αυτό το πλανήτη. Με ενοχλήσανε μόνο 3 φορές. Την πρώτη έβασε εδώ μια χρυσόμυγα. Ο Θεός ξέρει από πού. Με τρομορώζει ζούνιρμα. Τόσο που έκανε 4 αγκάθια σε μια πρόσθεση. Τη δεύτερη φορά με πιάσανε ρευματισμοί. Βλέπεις, δεν κουνιάμαι από εδώ. Ακίνητος. Και το κορμί μου δεν γυμνάζεται καθόλου.
Πώς να γίνει. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν έχω καιρό για χάσιμο. Την τρίτη φορά που με ενοχλήσανε ήσουν εσύ. Έχουμε κι ένα 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια τι? 500 από αυτά τα πραγματάκια που βλέπουμε στον ουρανό. Μύγες. Και τα πραγματάκια που βλέπουν. Είμαι για γάμπουν. Μέλισσες. Είμαι για γάμπουν. Και κάνω τους τεμπαίδες να πούνε στον όνειρα. Καταλαβαίνετε. Τι δηλαδή, άστρα. Ακριβώς, άστρα. Και τι τα κάνετε, 500 εκατομμύρια άστρα. Τίποτα. Τα κατέχω. Είναι ιδιοκτησία μου. Τα άστρα είναι ιδιοκτησία σας. Ακριβώς. Μα πώς, εγώ ξέρω ένα βασιλιά που... Οι βασιλιάδες δεν έχουν άστρα ιδιοκτησία. Απλώς βασιλεύουν πάνω σε αυτά. Είναι πολύ διαφορετικό. Και τι σας ωφελεί να κατέχετε άστρα? Για να είμαι πλούσιος, κατάλαβε. Και τι σας ωφελεί να είστε πλούσιος? Για να μπορώ να αγοράζω και άστρα. Αφού κάθεστε διαρκώς εδώ και δεν τα επισκέπτεστε. Όποιος είναι πολύ πλούσιος έχει πολλή δουλειά, δεν προλαβαίνω. Και πώς γίνεται να έχετε δικά σας τα άστρα? Γιατί, μήπως χειρίζεσαι ότι είναι δικά σου? Δικά μου, καθόλου. Τότε ποιον είναι? Ξέρω κι εγώ. Κανενός. Ακριβώς. Δεν είναι κανενός. Άρα τα καπάρωσα εγώ και είναι δικά μου. Γιατί πρώτος εγώ το σκέφτηκα. Ωραία. Και τι τα κάνετε? Τα διαχειρίζομαι. Είμαι επιχειρηματία. Εγώ, αν έχω ένα φουλάρι, μπορώ να το φορέσω γύρω από το λαιμό μου και να το πάρω μαζί μου. Εγώ, αν έχω ένα λουλούδι, το θέλω ιδιοκτησία μου. Μπορώ να το κόψω και να το πάρω μαζί μου. Εγώ αν έχω... Εγώ άσε που δεν θα ήθελα ποτέ να κόψω ένα λουλούδι για να το κατέχω. Πάντως εσείς δεν μπορείτε να πάρετε τα αστέρια. Όχι, αν μπορώ να τα καταθέσω στην τράπεζα. Γράφω σε ένα χαρτάκι τον αριθμό των άστρων και το κλειδώνω σε σφανή σιρτάρι ή σε θηρίδα. Ύστερα και είμαι ευχαριστημένος. Εκτός κι αν δω κανέναν αφιάνκτη ότι με έκναψε το χαρτάκι. Γουστόσικο και μάλιστα αρκετά ποιητικό. Τώρα για σοβαρό δεν νομίζω, δηλαδή δεν βλέπω πώς χρησιμεύει. Δεν φταίνει που είσαι κουτός και δεν έχεις ιδέα τι σημαίνει επιχειρηματικό πνεύμα, παρά είσαι και θράσεις. Ξότ! Και ταξιδεύοντας ο μικρός μας φίλος έφτασε στον επόμενο πλανήτη. Αυτός ο πλανήτης ήταν ο πιο μικρός από όλους. Χωρούσε ίσα ίσα ένα φανάρι και έναν άνθρωπο που άναβε και έσβηνε το φανάρι του συνέχεια. Πέρα για πέρα, παράξενη είναι η μεγάλη. Εγώ θα τα παρατούσα τα ταξίδια μου, αλλά ακόμα ελπίζω να βρω ένα μεγάλο που να έμεινε λίγο παιδί. Δηλαδή λιγάκι λογικός και σοβαρός. Ας γνωρίσω τώρα το επόμενο αστέρι. Αυτό θα είναι το 329. Ωραίο φαίνεται. Έχει και φωτάκι που αναβοσβήνει. Τι είναι αυτός? Φαναρενάφτης. Γιατί έσβησε το φανάρι του? Δεν καταλαβαίνω. Αυτές είναι οι εντολές. Οι εντολές είναι εντολές. Δεν είναι για να τις καταλαβαίνεις. Ανάβει το βράδυ, σβήνει το πρωί. Από χρόνο σε χρόνο όμως, ο πλανήτης του γυρίζει όλο και πιο γρήγορα. Αλλά οι εντολές δεν άλλαξαν. Ανάβει και σβήνει κάθε ένα λεπτό. Οι μέρες σου βαστούν ένα λεπτό. Αστείο πράγμα. Δεν είναι αστείο. Και εσύ μεγάλωσες σχεδόν μία εβδομάδα από τότε που έφτασες εδώ. Εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω και να γίνω σαν τους διάφορους μεγάλους. Εσύ είσαι... Συμπαθητικούλης. Είναι, αλλά είναι και κουρασμένος. Αν μείνεις λίγο ακόμα, θα έχεις μεγαλώσει σχεδόν ένα μήνα. 30 λεπτά, ίσον ένας μήνας. Και αν μείνεις πιο πολύ... Δεν θα μείνω, είναι πολύ μικρός ο χώρος. Και εγώ είμαι ταξιδιώτης.
Μα άκου, αν θες να ξεκουράζεσαι, να περπατάς γύρω-γύρω μαζί με τον ήλιο, έτσι η μέρα θα βαστά όσο θες. Και ο καιρός περνούσε και ο μικρός μας πρίγκιπας περνούσε από το ένα αστέρι στο άλλο, από τον ένα πλανήτη στον άλλο, γνωρίζοντας ανθρώπους, ξεχωριστούς, διαφορετικούς. Σε κάποιον συνάντησε λεγιογράφο που του μίλησε για όλους τους πλανήτες και για ποταμούς, θάλασσες, βουνά και ωκεανούς. Του μίλησε και ο μικρός μας πρίγκιπας για το δικό του πλανήτη, τον Β612, για το λουλούδι του και για τα Μπαομπάπ. Του εξήγησε πως νοστάλγησε το λουλούδι του και ήθελε να γυρίσει κοντά του. Μα δεν ήξερε πως και ο σοφός γεωγράφος το συμβούλεψε να πάει στη γη. Εκεί θα μάθει αυτά που θέλει. Έφτασα! Ίσως είναι αυτός ο πλανήτης γη. Μπα, δεν θα είναι αυτός. Πολύ ερημιά, ούτε ένας βασιλιάς, ούτε ένας υπηκός. Α, ένα πλάσμα. Δεν είναι λουλούδι και σίγουρα δεν είναι μπαπ. Αλλά δεν μοιάζει και άνθρωπος. Εκτός αν οι άνθρωποι είναι εδώ στη γη, είναι έτσι. Καληνύχτα. Καληνύχτα, σένα. Πάνω σε ποιο πλανήτη έχω πέσει? Πάνω στη γη, στην Αφρική. Και δεν υπάρχει κανείς εκτός από σένα. Εδώ είναι έρημος. Και σε έρημος δεν υπάρχει κανείς. Δεν βολεύονται οι άνθρωποι. Εμείς βολευόμαστε. Θαυμάσια. Ποιοι εσείς? Τα σερβίτα. Έτσι σας λένε. Υπάρχουν και άλλα σερβίτα. Εγώ είμαι φίδι. Λέω τίσος. Τα αστέρια είναι φωτεινά. Για να μπορεί ο καθένας μας να ξαναβρει κάποια μέρα το δικό του. Κοίταξε το πλανήτη μου, είναι ακριβώς από πάνω μας. Μα βρίσκεται πολύ μακριά. Σόπα! Έτσι λοιπόν εσύ. Εσύ τι θες να κάνεις εδώ? Έχω συναχώριες με ένα λουλούδι. Σόπα! Έτσι λοιπόν εσύ. Μου λέτε που είναι οι άνθρωποι. Νιώθω κάπως μοναξιά στην έρημο. Και ανάμεσα στους ανθρώπους πάλι νιώθεις μοναξιά. Περίεργο ζώο που είσαι. Μακρουλό σαν ένα δάχτυλο. Μα έχετε περισσότερη δύναμη και το δάχτυλο ενός βασιλιά. Δεν είσαι δά και πολύ δυνατό και δεν έχεις πόδια. Αφού δεν μπορείς καν να ταξιδέψεις. Μπορώ να σε ταξιδέψω πιο μακριά. Από οποιοδήποτε καράβι. Όποιο τον αγγίξω, το στείνω πίσω από βγήκε. Αλλά είσαι αχνός και ρίχνεσαι από ένα αστέρι. Σε λυπάμαι που είσαι τόσο αδύναμος πάνω σε αυτή τη γη. Αν όμως μου αργείς πάρα πολύ το πλανήτη σου, κάποια μέρα θα μπορώ να σε βοηθήσω. Σε κατάλαβα. Πέρα για πέρα. Αν και μιλάς με νύγματα. Πιστεύεις αντίθετα. Θα γίνουν όλα τα νύχματα. Ίσως ξανάρθω κάποια μέρα. Αντίο τώρα. Το μικρό πρίγκιπας έψαχνε. Έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο. Να βρει ένα φίλο. Άνθρωπος, είναι άνθρωπος εδώ πέρα. Α, λουλουδάκια, καλημέρα. Καλημέρα. Τι όμορφα που είστε όλα μαζί.
Δεν θα νιώθετε μοναξιά. Ποτέ εσύ νιώθεις μοναξιά. Λιγάκι. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι ψάχνουν να βρουν. Γι' αυτό όλο το γυρίζουν όπου τους πάει ο άνθρωπος. Εγώ ξέρω. Ψάχνω να βρω ένα φίλο. Μου λέτε που είναι οι άνθρωποι. Πού. Δεν είδα κανένα. Δεν έχουν ρίζες. Είναι έρμεο. Τι είναι έρμεο? Παρασέρνονται πέρα τότε όπου τους πάει ο άνθρωπος. Δεν θέλω να είμαι έρμεο. Θέλω να γυρίσω στο λουλούδι μου. Έχει λουλούδι. Και λίγο γκουλ. Εσείς τι είσαστε? Ωραία. Τριαντάφυλλα. Τριαντάφυλλα. Πίστευα ότι υπήρχε μόνο ένα τριαντάφυλλο. Κουκίγε. Πού? Έρχομαι από μακριά. Τι είμαι? Τώρα πια δεν ξέρω. Νόμιζα ότι ήμουνα ένας μεγάλος πρίγκιπας. Μα τι πρίγκιπας είμαι, αφού έχω δικά μου μόνο τρία ηφαίστεια και ένα τριαντάφυλλο που νόμιζα ότι ήταν μοναδικό. Σου είπαν ψέματα. Είμαστε πολλά. Είμαστε τα ωραιότερα λουλούδια στον κόσμο. Είμαστε μοναδικά. Μοναδικά. Χιλιάδες μοναδικά. Πλάγιες μοναδικά. Καλημέρα. 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 Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Γίνε φίλος μου. Είμαι μόνος. Μόνος. Περίεργος πλανήτης. Οι άνθρωποι δεν έχουν φαντασία. Ξαναλένε ότι τους λες. Στον τόπο μου, το λουλούδι μου μιλούσε πάντα πρώτο. Κι αν με συναχωρούσε, δεν θα βαριόμουν ποτέ. Κατάξερος πλανήτης. Ίσως αν ψάξω πιο μακριά. Καλημέρα. Εσύ τι είσαι? Ανεπού. Είσαι πολύ όμορφη. Κι εγώ πολύ λυπημένος. Έλα να παίξουμε. Α, δεν γίνεται. Δεν είμαι εξημερωμένη. Με συγχωρείς. Δεν το ξέρα. Αλλά τι θα πει. Εξημερωμένη. Κανά το κατάλαβα. Δεν είσαι από το τίλητας. Ήθελα να δω τους ανθρώπους. Και τι θα πει όμως, και τι θα πει εξημερωμένη? Οι άνθρωποι έχουν το φέκια και κυνηγάν. Έχουν όμως και κότες. Αυτό είναι το μόνο καλό τους. Και εσύ κότες γυρεύεις. Όχι, φίλους. Και τι θα πει όμως εξημερωμένη? Θα πει να δημιουργείς δεσμούς. Να δημιουργείς δεσμούς. Πώς να σε εξηγήσω? Ούτε σε ξέρω, ούτε με ξέρεις. Ούτε σε χρειάζομαι, ούτε με χρειάζεσαι. Όμως, αν με ξημερώσεις, θα έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Θα γίνει για μένα το μοναδικό αγόρι στον κόσμο, θα γίνει για σένα η μοναδική αγαπού στον κόσμο. Κατάλαβα. Και ξέρεις, είναι κάποιο λουλούδι που νομίζω πως με έχει εξημερώσει. Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Εδώ στη γη συμβαίνουν πολλά περίεργα. Δεν είναι στη γη. Σ' άλλον πλανήτη είναι. Σ' άλλον. Έχει κυνηγούς εκεί? Όχι. Κάνω αυτό. Κότες? Όχι. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Αχ, να ξέρεις τη μονότονη που είναι η ζωή μου. Εγώ κυνηγώ τις κότες. Και οι άνθρωποι κυνηγούν εμένα. Όμως, αν με ξημερώσεις, θα περνάω ζωή και κότα. Σε παρακαλώ, ξημέρωσέ με. Θα το ήθελα πολύ. Μα δεν προφταίνω. Πρέπει να γνωρίσω τον κόσμο. Πρέπει να βρω τους ανθρώπους. Να κάνω φίλους. Τι αθώος που είσαι. Για να γνωρίσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το εξημερώσεις. Και τους φίλους. Πρώτα τους εξημερώνεις και έπειτα τους επαχτάς. Αν θέλεις να φύγω, ξημέρωσέ με. Και πώς γίνεται? Θέλει μεγάλη υπομονή.
Την πρώτη μέρα πρέπει να με κοιτάς μόνο από μακριά και να μην με ασπαεί. Και ύστερα, κάθε μέρα που περνάει, θα έρχεσαι και λίγο πιο κοντά. Πρέπει όμως να έρχεσαι κάθε μέρα την ίδια ώρα. Γιατί? Για να μπορώ να περιμένω, να ανυπομονώ. Να φοβάμαι μήπως δεν έρθεις, έτσι θα μάθω ότι αξίζει η φιλία. Και τότε θα εξημερωθείς. Ακριβώς. Πρέπει να φύγω. Θα κνάψω πολύ. Εσύ φταίς. Εγώ δεν ήθελα το κακό σου. Εσύ θέλησες να σε ξημερώσω. Ναι, σωστά. Όμως θα κλάψεις. Ναι, πολύ. Και τότε τι κέρδισες. Κέρδισε ένα φίλο. Σωστά, λοιπόν. Καλύτερα να χωριστούμε από τώρα. Έχεις δίκιο. Αντίο. Και μην ξεχνάς, με την καρδιά βλέπεις τα πάντα καλύτερα. Είδες τα τριαντάφυλλα και τα είδες καλά και κατάλαβες πως το δικό σου είναι το μοναδικό τριαντάφυλλο στον κόσμο. Με την καρδιά βλέπεις τα πάντα καλύτερα. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια. Ο καιρός που έχασες για το τριαντάφυλλο σου το κάνει να έχει σημασία. Ο καιρός που έχασα για το τριαντάφυλλο μου. Οι άνθρωποι έχουν χάσει αυτή την αλήθεια. Εσύ όμως δεν πρέπει να την ξεχάσεις. Είσαι υπεύθυνος για εκείνο που έχεις εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριανταφυλλό σου. Είμαι υπεύθυνος για το τριανταφυλλό μου. Και ο μικρός μας πρίγκιπας άφησε πίσω τον κήπο με τα τριαντάφυλλα, το μοναδικό φύλλο που απέκτησε την Αλεπού και πήρε πάλι τον δρόμο για να βρει ανθρώπους με τη σκέψη του πάντα στον πλανήτη του και το λουλούδι του που τόσο νοσταλγούσε. Ξαφνικά άκουσε ένα τρένο να περνάει και ένας σταθμάρχης ρύθμισε την κυκλοφορία. Καλημέρα! Καλημέρα! Τι κάνεις εδώ? Μια τράβα τα θέματα, πότε δεξιά και πότε αριστερά. Πού πάνε τόσοι άνθρωποι μαζί? Άλλοι δεξιά και άλλοι αριστερά. Τι γυρεύουν, ξαναγυρίζουν, είναι ευχαριστημένοι? Όχι, δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι γυρεύουν. Μόνο τα παιδιά είναι ευχαριστημένα. Με λίγα πράγματα, μια πανινή κούκλα που την παίρνουν μαζί τους και τη δίνουν την αγάπη τους. Ένα λουλούδι, μια καλιά. Είναι τυχερά τα παιδιά. Είναι τυχερά τα παιδιά. Γεια σου. Δεν την έχει ανοίξει. Καλημέρα, ξεσά. Γιατί πουλάς κάποια αντί να πουλάς νερό? Γλιτώνεις χρόνο. Και τι το κάνεις αυτό το χρόνο? Ό,τι θες. Είσαι αγοραστής. Εγώ αν είχα χρόνο να ξοδέψω και διψούσα, θα πήγαινα σε μια δροσερή πηγή. Αν δεν είσαι αγοραστής, μου είσαι άχρηστος. Αλέ. Ήρθα. Καλώς. Περιπλανήθηκε αρκετά ο μικρός μας πρίγκιπας, γυρεύοντας να βρει τις απαντήσεις που του είχε πει ο σοφός γεωγράφος. Η παιδική του καρδιά άλλα περίμενε και ονειρευόταν και άλλα συνάντησε. Η επιθυμία του να γυρίσει πίσω στο λουλούδι του έγινε πιο έντονη. Εκεί ακριβώς συναντά ένα τηλεπονημένο αεροπόρο που αναγκαστικά είχε προσγειωθεί στην έρημο λόγω βλάβης και ζητά τη βοήθειά του. Αν μου ξέφυγε κανένα βλασταράκι μπαομπάπ,
Τώρα θα γίνει δεδρίλιο και αύριο θα γίνει κάτι ο δέντρο. Το λιγότερο που θα έπρεπε να είχα κάνει για τον πλανήτη μου θα ήταν να αφήσω στη θέση μου ένα αρνάκι, να βόσει και να τρώει τα βραστάρια. Θα έπρεπε όμως να είναι ένα ειδικό αρνί που να φοβάται τα κάθια των τριανταφύλων και θα έπρεπε να μην έχει βάρος για να μπορώ να το στείλω εκεί πάνω, να είναι ελαφρύ ως ένα χαρτάκι. Παρακαλώ, παρακαλώ, ζωγράφισε μου ένα αρνάκι. Μα τι θέλεις εσύ εδώ πέρα στην έρημο της Σαχάρας? Σου είπα, θέλω να μου ζωγραφίσεις ένα αρνί. Ένα αρνί, εδώ, 1000 μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή. Δεν έχεις χαρτί και μολύβι? Έχω, αλλά δεν ξέρω να σχεδιάζω. Δεν πειράζει, ζωγράφισε μου ένα αρνί. Άκου, βρίσκομαι σε θανάσιμο κίνδυνο γιατί χάλασε το αεροπλάνο μου και αναγκάστηκα να προσγειωθώ εδώ. Το νερό που είχα να πίνω έφτανε τα πολύ για 8 μέρες και έρχεσαι εσύ και μου ζητάς να ζωγραφίσω. Δεν θα πάρει πολλή ώρα, ας είναι ένα τόσο δα μικρό αρνί. Ένα πράγμα μόνο ξέρω να σχεδιάζω και αυτό δεν είναι αρνί. Μόλις πήρα το μολύβι και έκανα ένα σχέδιο όταν ήμουν μικρός, οι μεγάλοι είπαν ότι δεν ήταν ωραίο το καπέλο που είχα ζωγραφίσει. Μόνο που εγώ δεν είχα ζωγραφίσει καπέλο. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο για τη φύση, στα Παρθένα δάση και... Θέλεις να σου δείξω? Όχι, όχι. Δεν θέλω ελέφαντα που έχει καταπιεί ένας βόας. Α, κατάλαβες τι είναι. Γιατί άλλοι το νομίζουν καπέλο. Ένας βόας είναι πολύ επικίνδυνος. Και ένας ελέφαντας πιάνει πολύ τόπο. Εκεί που ζω, τα πάντα είναι μικρούτσικα. Χρειάζομαι ένα αρνάκι. Άντε, ας σου κάνω το χατήρι. Όχι τούτο, είναι άρρωστο. Φτιάξε ένα άλλο. Τούτο δεν είναι αρνί, είναι κρυάρι. Έχει κέρατα. Τούτο εδώ πάλι είναι πολύ γερικό. Σου είπα ότι βιάζομαι. Ορίστε, σου ζωγραφίζω ένα κασόνι. Το αρνί που θέλεις βρίσκεται μέσα στο κασόνι. Για να δω. Είναι ακριβώς όπως το ήθελα. Λες να χρειάζεται πολύ χορτάρι. Εκεί που ζω όλα είναι λίγα. Θα φτάσουν. Σου έδωσα ένα τόσο δά μικρούτσικο αρνάκι. Δεν είναι δε πολύ μικρό. Καλέ, αυτό αποκοιμήθηκε. Τι είναι εκείνο το πράγμα πέρα εκεί? Το αεροπλάνο μου. Σου είπα ότι έπαθε βλάβη. Από τον ουρανό έπεσες με εκείνο το αστείο μηχάνημα? Δεν είναι αστείο. Πάντως με εκείνο και το πράγμα δεν μπορεί να έρχεσαι από πολύ μακριά. Από ποιον πλανήτη κατάγεσαι? Εσύ, από πού έρχεσαι, μικρέ μου φίλε? Πού είναι το μέρος που ζεις? Πού θέλεις να πας στο αρνί μου? Στο πλανήτη μου. Το καλό είναι πως το κασόνι που μου έδωσες θα χρησιμεύει στο αρνί για σπίτι τη νύχτα. Και βέβαια, κι αν είσαι καλός, θα σου δώσω και ένα σκηνί για να το δένεις τη μέρα. Να το δένω? Πώς σου πέρασε τέτοια ιδέα? Μα δεν το δέσεις. Μπορεί να φύγει και να χαθεί. Μα πού θέλεις να πάει? Οπουδήποτε, ίσια εμπρός. Δεν πειράζει εμπρός. Δεν μπορεί να πάει κανείς. Εντάξει. Άσε με τώρα να κάνω τη σοβαρή δουλειά μου. Και γιατί το θέλεις ένα αρνί για τον τόπο σου? Γιατί τα αρνιά τρώνε δεντράκια. Δεν είναι έτσι? Ναι, είναι αλήθεια. Επομένως τρώνε και τα μπαμπάπ. Όχι βέβαια. Τα μπαομπάπ δεν είναι δεντράκια. Είναι δέντρα μεγάλα σαν εκκλησιές. Χρειάζεσαι ολόκληρο κοπάδι από ελέφαντες για να φάνε ένα και μόνο μπαομπάπ. Αστείος που είσαι. Πώς να χωρέσουν τόσοι ελέφαντες στο πλανήτη μου? Και γιατί το θέλεις ένα αρνί για τον τόπο σου? Εντάξει, εντάξει. Άσε με τώρα να κάνω τη σοβαρή δουλειά μου. Νομίζεις ότι ένα αρνί μπορεί να φάει ένα τριαντάφυλλο που έχει 4 μεγάλα αγκάθια? Ασφαλώς μπορεί. Τότε γιατί βγάζουν αγκάθια τα λουλούδια? Απ' την κακία τους. Αν δεν με αφήσεις να δουλέψω, δεν θα ζήσω για πολύ καιρό ακόμα να απαντώ στις αδιάκοπες ερωτήσεις σου. Απ' την κακία τους. Δεν σε πιστεύω. Όποιος δεν μύρισε ποτέ του ένα λουλούδι και νομίζει ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, πρέπει να ξέρει ότι ούτε σοβαρός είναι, ούτε άνθρωπος. Είναι μανιτάρι. Εγώ στο πλανήτη μου... Μικρούλη μου,
Δεν είμαι εχθρός. Βρίσκω και σένα και τις αναμνήσεις σου χαριτωμένα. Μα κινδυνεύω από δίψα. Η φίλη μου η Αλεπού. Η Αλεπού δεν έχει καμία δουλειά εδώ πέρα, μικρούλη. Γιατί? Γιατί πεθαίνουμε από τη δίψα. Αφήνω πια την πείνα. Είναι καλό πράγμα να έχεις αποκτήσει ένα φίλο. Και ακόμα κι αν πεθαίνεις. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που είχα φίλο μια Αλεπού. Ίσως εσύ μήτε πεινάς, μήτε διψάς ποτέ. Ίσως εφτάνει λίγος ήλιος. Αν μπορούσα να πάω βόλτα σε μια δροσερή πηγή. Κι εγώ δίψω. Έλα να ψάξουμε. Κοίτα ψηλά. Τα αστέρια είναι ωραία. Η έρημος είναι όμορφη. Εκείνο που ομορφαίνει την έρημο είναι πως κάπου κρύβει ένα πηγάδι που λαχταράς. Τα πράγματα τα κάνουν όμορφα το μυστικό που κρύβουν. Ένα σπίτι σε γεμίζει μαγεία αν υπάρχει θρύλος ότι βρίσκεται εκεί κρυμμένος θησαυρός. Ένα άστρο που κρύβει τριαντάφυλλο. Η έρημος που κρύβει δροσερό πηγάδι. Χαίρομαι που συμφωνάς με την Αλεπού μου. Νιστάζω. Έλα να κοιμηθείς στην αγκαλιά μου. Κοιμήσου ξέγνιαστος. Το λουλούδι που αγαπάς δεν κινδυνεύει. Θα ζωγραφίσω ένα φήμωτρο για το αρνί σου. Μια πανοπλία για το τριανταφυλλό σου. Εκείνο που με συγκινεί στον κοιμισμένο, μικρό πρίγκιπα, είναι η πίστη του σε ένα λουλούδι. Κι η εικόνα του λουλουδιού ακτινοβολεί μέσα στο βλέμμα του, ακόμα και όταν κοιμάται. Μόνο που η λίχνη είναι ευάλωτη. Χρειάζεται να τους προστατεύσουμε. Μια ξαφνική πνοή του ανέμου μπορεί να τους σβήσει. Πηγάδι, κοίτα! Πηγάδι! Είναι περίεργο. Όλα είναι έτοιμα. Ο κουβάς, το σκοινί, μήπως ονειρεύομαι. Ετούτο εδώ δεν μοιάζει με τα πηγάδια της Σαχάρας που είναι απλές τρύπες, σκαμμένες μέσα στην άμμο. Μοιάζει με πηγάδι χωριού. Α, δίψασα για τούτο το νερό. Οι άνθρωποι τρυπώνουν σε τρένα. Τρέχουν πέρα δόθε και όλο κάτι ζητούνε. Α, σίγουρα. Τώρα όμως που δεν δίψας πολύ, ζωγράφισε ένα φήμουτρο για το αρνί μου. Έχεις στο νου σου σχέδια που δεν τα ξέρω. Είναι επέτειος που φτάσα στη γη. Νομίζω ότι βρίσκομαι στο ίδιο σημείο. Άρα από εδώ θα είναι πιο εύκολο να επιστρέψω. Εσύ όμως πρέπει να δουλέψεις. Δεν θα σε ξαναδώ. Θα κλάψω. Κινδυνεύουμε να κλάψουμε λιγάκι. Αν μας εξημερώσουν, ξημερώσουμε κάποιον. Φύγε τώρα. Και αργότερα έλα πάλι αν θες. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να επισκευάσω το αεροπλάνο μου και να γυρίσω πίσω στους φίλους μου. Η δική μου πατρίδα είναι μακρύτερα. Είναι πιο δύσκολο. Φοβάσαι. Σε λίγο θα φοβηθώ πιο πολύ. Σερπετό, σε χρειάζομαι. Η πυρέτη σου. Είναι καλό το φαρμάκι σου. Το φαρμάκι σου. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα υποφέρω πολλή ώρα. Σίγουρο. Νομίζω ότι σε λίγο το άστρο μου θα βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μου. Σε λίγο, εκεί έξω στη γωνία, θα σε περιμένω για να σε στείλω με τόση δύναμη που θα φτάσει αμέσως στο αστέρι σου. Τι είναι αυτά, μιλάς και με τα φίδια τώρα. Δεν έπρεπε να έρθεις τόσο γρήγορα. Μπορεί να λυπηθείς, γιατί σε λίγο θα μοιάσω να πονώ και να υποφέρω. Μα δεν θα είναι έτσι. Ξέρεις ότι θέλω να ταξιδέψω για πίσω. Πες μου πως είναι κακό μου όνειρο αυτή η ιστορία με το φίδι και το άστρο σου. Ούτε όνειρο, ούτε κακό. Τις νύχτες άμα κοιτάζεις τα αστέρια θα σ' αρέσει. Όλα θα είναι φίλοι σου. Επειδή ανάμεσά τους θα βρίσκεται και το δικό μου αστέρι. Οι άνθρωποι έχουν άστρα, μα δεν είναι τα ίδια για όλους. Για εκείνους που ταξιδεύουν είναι οδηγοί. Για άλλους μικρά φωτάκια να σπάνε το σκοτάδι. Για τους σοφούς είναι προβλήματα. Ενώ εσύ... Πόσο μ' αρέσει να ακούω το γέλιο σου, μικρούλη. Δες τι θα είναι το δώρο μου σε σένα. Όταν κοιτάς τον ουρανό τις νύχτες και αφού θα γελώ, θα είναι σαν να σου γελούν όλα τ' άστρα. Για σένα τ' άστρα. Δεν θα είναι σιωπηλά. Και όταν πάψεις να σε λυπημένος που έφυγα, αφού παρηγοριέται τελικά χανείς, τότε θα είσαι ευχαριστημένος που με γνώρισες. Θα σε πατώ την γέλος, φίλος μου. Οι άνθρωποι
Οι άνθρωποι θα μπορούν που θα σε βλέπουν να γελάς κοιτάζοντας τον ουρανό. Εσύ θα τους λες, ναι τα αστέρια, πάντα με κάνουν να γελώ. Θα σε περνούν για τρελό από τη βάρσα που θα σου έχω κάνει. Χαριζόντας σου θα δεις μια μαρδιά κουδουνάκια που ξέρουν να γελούν. Θέλω να μείνω μαζί σου. Δεν γίνεται, είσαι πολύ βαρύς. Θέλω να μείνω μαζί σου. Κακή ιδέα. Σε λίγο θα φαίνομαι σαν πεθαμένος και θα πονέσει η καρδιά σου. Εγώ θα μέσω στο σπίτι μου και θα κοιτώ τ' άστρα και θα μου θυμίσουν ένα πηγάδι με νερό που με ξεδίψασε. Εσύ θα έχεις 500 εκατομμύρια κουδουνάκια και εγώ θα έχω 500 εκατομμύρια βρύσες. Τώρα φεύγω. Μη με ακολουθήσεις, ξέρεις το λουλούδι μου. Δεν φάνηκε παρά μια κίτρινη αστραπή κοντά στον αστραγαλό του. Μια στιγμή έμεινα κίνητος. Έπεσε μαλακά, όπως πέφτει ένα δέντρο. Μήτε καν ακούστηκε θόρυβος, γιατί ήταν άμμος. Ξέρω πως έχει γυρίσει στον πλανήτη του και δεν θα έπρεπε να ανησυχώ. Αλλά να, είναι που ξέχασα να προσθέσω στο φημότρο της ζωγραφιάς μου ένα πέτσινο λουρί. Δεν θα καταφέρει λοιπόν ποτέ να το δέσει το αρνί. Και αναρωτιέμαι τι θα γίνει στον πλανήτη του. Μπορεί το αρνί να φάει το λουλούδι του? Αμπά, σίγουρα όχι. Κάθε βράδυ θα βάζει το τριανταφυλλό του κάτω από τη γυάλα του και το αρνί στο κουτί του. Να, μου φαίνεται πως ακούω κι όλα στα αστέρια να γελούν γλυκά. Τώρα όμως, εγώ να πηγαίνω. Να επισκευάσω το αεροπλάνο μου και να γυρίσω πίσω στους φίλους μου. Μα δεν θα τη διηγηθώ ποτέ αυτή την ιστορία. Δεν θα με πιστέψουν. Οι μεγάλοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Οι τουλάχιστον δεν θα καταλάβουν ότι έχει σημασία να μην πάθει τίποτα το λουλούδι. Θα νοσταλγώ αυτό το υπέροχο παιδί που γνώρισα και θα κοιτάζω πάντα ψηλά. Θα νοσταλγεί πάντα αυτό το μικρό παιδί που μέσα από τις αναμνήσεις του ταξιδιού του ξετύλιξε μπροστά στα μάτια του τις αλήθειες της ζωής, τη δίψα για εξουσία, τη ματαιοδοξία, τη μοναξιά των ανθρώπων, αλλά και την πολύτιμη φιλία. Η συνάντησή του με το μικρό πρίγκιπα εξελίχθηκε σε μια ιστορία αγάπης. Και όπως σε κάθε ιστορία αγάπης, υπάρχει και σε αυτήν ένα τέλος, ένας αποχωρισμός, ένα θαύμα, η επισκευή του αεροπλάνου και ένας θάνατος, που δεν είναι θάνατος, αλλά μεταμόρφωση. Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε, επέστρεψε στον πλανήτη του ανάλαφρα καθόρυβα όπως ήρθε. Πριν φύγει όμως, έκανε ένα δώρο στο φίλο του. Του χάρισε το γέλιο των αστεριών, τη γλώσσα προς τα αστέρια. Για αυτούς που ξέρουν να τα κοιτάζουν, είναι μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και ομορφιάς. Κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να του στερήσει το γεγονός πως τον γνώρισε και έζησε μαζί του τη μαγεία εκείνων των στιγμών. Εσείς που θα μείνετε λίγο ακόμα, αν τύχει και δείτε ένα παιδί να γελά, να έχει κρυστά μαλλιά και να ρωτάει τα πιο παράδοξα πράγματα, κάντε μου τη χάρη, ειδοποιήστε με ότι ο μικρός πρίγκιπας ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε ανάμεσά μας. Ξαναγύρισε μέσα μας. Σας ευχαριστώ. Αν ζητούσες να έρθω, να μη σε έχει λείπει το παλιό μου εαυτό,
θα τον άφηνα πίσω τον κρυμμένο γάλο της καρδιάς σου να ζήσω. Στο μακρινό σου το αστέρι να μου κρατά σφιχτά το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί σου. Στο μακρινό σου το αστέρι το χέρι, μικρέ μου πρίγκιπα κοιμήσου κι εγώ θα μείνω εδώ μαζί. Στο μικρό σου τ' αστέρι αν μπορούσα να δω της ψυχής σου τα μέρη, θα νικούσα το εγώ που εδώ με κρατάει, έναν κόσμο να δω και τους δυο να χωρά. Εδώ θα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε τα πρόσωπα του έργου με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Μικρός πρίγκιπας, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος. Παναγιώτη. Αφηγητής και βασιλιάς, Δημήτρης Στεφανίδης. Τριαντάφυλλο και φίδι, Γεωργία Κουτσουραδή. Έλα, τράβα εσύ, Μαρία. Πήγαινε Σύμπυρος. Ματαιόδοξος και Λουλούδη, Κώστας Παπαδόπουλος. Μπράβο, Κωστάκη. Μπεκρής και Τριαντάφυλλο, Άκης Αλεξανδρόπουλος. Μπράβο, Άκη. Μπεκρής, Θωμάς Φρατζής. Επιχειρηματίας και Αλεπού, Τζόρτζη Αντωνοπούλου. Φαναναρνάφτης, Γεώργιος Ραμπαβίλας. Μπράβο, Γιώργο. Λουλούδι, Χρήστος Καλατζής. Λουλούδι, Άγγελος Μαρινόπουλος. Έλα, Άγγελο, μπροστά, έλα μπροστά. Μπράβο. Τριαντάφυλλο, Φωτεινή Μισαηλίδη. Τριαντάφυλλο, Ελένη Παναγοπούλου. Αντίλαλος, Γιώργος Ηλιόπουλος. Σιδηροδρομικός, Παναγιώτης Ουλιώτης. Έλα, Παναγιώτη, μπροστά. Δώσ' το λουλούδι, δώσ' το λουλούδι. Έμπορος, Γιάννης Σαλαμούρας. Και αεροπόρος, η Χρυσούλα Κανατσέλη. Αυτό που μόλις παρακολουθήσατε είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης προσπάθειας αρκετών μηνών
των εκπαιδευμένων αλλά και των εκπαιδευτών του κέντρου μας, παράλληλα και με τις άλλες ασχολίες και εκδηλώσεις στο κέντρο μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Αντιγόνη Οικονομοπούλου που έγραψε τα κουστούμια Αφιλοκερδός. Τον κύριο Νίκο Μάτζαρη, υπεύθυνο του Απόλλωνα, για την προσωπική του βοήθεια και την ταλαιπωρία για τις διαρκείς πρόβες μας. Τον κύριο Άγγελο Καραπιπέρη που μας δώρησε την ξύλινη επένδυση της ράμπας. Τον κύριο Γιώργο Σταυρόπλο που μας έφτιαξε με πολυεστέρα τον αστεροειδή Β612. Τον κύριο Βασίλη Γεωργίου για τη δωρεάν μετακινήσεις μεταφοράς των σκηνικών μας. Τον κύριο Βασίλη Κραβαρίτη για τη δωρεάν διαφήμιση της παράστασης από μεγαφώνους στους δρόμους του Αιγαίου και της ευρύτερης περιοχής. Το Ανθοπολείο Μανώλια για την προσφορά των λουδιών της Αποψινής Βαδιάς στους εκπαιδευομένους και τους εκπαιδευτές. Το Εστιατόριο Ανέμελο που προσφέρει απόψε δωρεάν δείπνο στους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές του κέντρου μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σκηνοθέτη μας κύριο Κώστα Κλάγκου που για άλλη μια φορά μας βοήθησε και ό,τι παρακολουθήσατε ήταν υπό τη σκηνοθετική του καθοδήγηση. Κύριε Κλάγκο, παρακαλώ, ελάτε μπροστά. Κώστα. Έρχεται, έρχεται, είναι. Προσπάθεια αυτή είναι ένα συλλογικό έργο. Οπότε κάθε προσωπική αναφορά, κύριε Πρόεδρε Καλέμου, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι περιτεύει. Η προσπάθεια αυτή δεν θα έφτανε σε πέρας εάν πριν από ένα χρόνο τόσο εγώ όσο και η κυρία Αθηνά Αντωνοπούλου, παρακαλώ, και η κυρία Άντα Βαρβία, τις οποίες ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με τις παρατηρήσεις τους με καθοδήγησαν και αν θέλετε και με σκηνοθέτησαν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον εθελοντή μουσικό μας, κύριο Ανδρέο Τασόπουλο, για την άψογη μουσική σύνδεση και επιμέλεια. Ό,τι ακούσατε είναι δημιούργημα δικό του. Κύριε Τασόπουλε. Να ευχαριστήσουμε την τεχνική μας ομάδα, τους αφανείς αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της παράστασης. Την κυρία Μάντο Κολοκυθά. Παρακαλώ. Τον κύριο Κώστα Διγενή. Την κυρία Αγγέλικα Αλεξανδροπούλου. Εδώ τώρα, σας παρακαλώ. Ελάτε πάνω. Ελάτε, σας παρακαλώ. Αγγέλικα, έλα, σας παρακαλώ. Δώστε τους, ποιοι δεν έχουν δώσει. Δώστε στις δύο κοπέλες, στις τρεις κοπέλες που έρχονται και στον Κώστα δώστε. Την κυρία Γεωργία Αντωνοπούλου και την κυρία Μαριάννα Στεφανίδη. Λάτε μπροστά, λάτε μπροστά. Δώστε τα κορίτσια, δώστε τα κορίτσια. Εκεί τα δύο. Θέλουμε από καρδιάς να ευχαριστήσουμε τις δύο εκπαιδεύτριες κοινωνικές λειτουργούς, κυρία Αθηνά Αντωνοπούλου και κυρία Αλεξάνδρα Βαρβία, που χωρίς αυτές δεν θα είχε επιτευχθεί η παράσταση που μόλις είδατε. Ένα σκόπος αρκετών μηνών, όπως σας ανέφερε και ο σκηνοθέτης μας, περίπου ενός έτου. Δυστυχώς, αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να δεκαμαρώσουν παράσταση όπως εμείς, γιατί είναι υποχρεωμένες να είναι αρκετά
κοντά στα παιδιά μας, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητές τους καλύτερα από τον οποιοδήποτε από εμάς. Παρακαλώ την κυρία Αντωνοπούλου και την κυρία Βαρβία. Εσείς είδα από τον κύριο Κλάκο, από και εμάς. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει. Στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις μην ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά. Θα βρεθούμε ξανά, θα βρεθούμε ξανά.